Το γίνει Τζορτζέλα, γιατί μας μιλάει αποκλειστικά ο κύριος Βαλτινός. Λοιπόν, άκου τώρα τι έχει συμβεί. Πριν μία εβδομάδα δεν αισθάνθηκε καλά, έκανε κάποιες εξετάσεις, είχε πρόβλημα με τη χολή του, είχε πέτρες στη χολή. Όπως μας είπε, έβγαλε μισό κιλό πέτρες. Μπήκε σπασμένα μέσα στο νοσοκομείο, χειρουργήθηκε και μέσα σε μία εβδομάδα ανάρρωσε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί το λέει και όλα στη συνέντευξη, σκεφτόταν την πρεμιέρα που θα γίνει σήμερα. Για πάμε να δούμε. Περαστικά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Είχαμε μία μικρή περιπέτεια, αλλά ευτυχώς όταν οι περιπέτειες τελειώνουν ευχάριστα και ωραία, έχεις μία τεράστια ανακούφιση. Αχ, ρε αφεντικό, με έκαψες. Με έκαψες, αφεντικό. Έπαθα ένα τεράστιο πόνο στην γενική δοκιμή, ο οποίος δεν σταμάταγε μέχρι το πρωί και με οδήγησε στο νοσοκομείο, που εκεί διαπιστώσανε ότι είχα μία κρίση χολής και έπρεπε να βγάλω μισό κιλό πέτρες. Έκατσα 3-4 μέρες στο νοσοκομείο και τις έβγαλα. Ανησυχήσατε και τους δικούς σας ανθρώπους? Ανησύχησαν όλοι, ανησυχήσανε τα παιδιά εδώ, η οικογένειά μου, η θεατρική. Έχουμε βάλει το σειρματόσκηνο. Τώρα είμαστε περίπου εδώ, λίγο πριν το Πάσχα, λίγο μετά το Πάσχα. Θα έχουμε φτάσει στην κορυφή. Όταν μου είπε ο γιατρός το πρώτο βράδυ που είχα αυτή την κρίση ότι πρέπει να νοσηλευτώ, ότι πρέπει να μπω στο νοσοκομείο στις 5 το πρωί, του λέω αυτό δεν γίνεται γιατί έχουμε πρεμιέρα αύριο. Και ο άνθρωπος χαμογέλασε, μου λέει έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορέσετε να πάτε στην πρεμιέρα από τους πόνους. Του είπα δεν με πειράζει, πρέπει να πάω στην πρεμιέρα. Βέβαια σχεδόν με δέσανε και με πήγανε στο δωμάτιο και αρχίσανε τους ορούς. Η εγχείρηση ήταν ρομποτική, δεν έχει αφήσει σημάδια και δεν έχει αφήσει και πόνους. Είναι ένα θαύμα της ιατρικής αυτό, το οποίο το έζησα. Ψέματα! Το έκανα βάρος! Ψέματα λες, δε μαγαπάτια! Ω, τι είναι αυτό που λες μου, Πολίνα! Ένα θαύμα της ιατρικής. Ο άνθρωπος μισό κιλό πέτρες.